Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε μέσω Skype με την Βέρεια, με τον συνάδελφο Ζήση Πατσίκα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα σας. Από το Σάββατο λοιπόν η Μαθεία είναι σε ένα τέτοιο καθεστώς περιοριστικών μέτρων. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά και πώς δέχτηκε η κοινωνία την επιβολή τους? Η Μαθεία από το Σάββατο είναι χαρακτηρισμένη ως επιδημιολογικά βεβαρημένη περιοχή και έχει επιβληθεί το καθεστώς ότι από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 7 το πρωί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι κλειστά. Αυτό οπωσδήποτε επέφερε εδώ στην τοπική κοινωνία μία αλλαγή στις συνήθειες. Από τη μία, από την άλλη, μια κατηγορία καταστημάτων πλέον δεν έχουν λόγο να ανοίξουν. Mm-hmm. Μαγαζιά δηλαδή που δουλεύανε, μπαράκια και νυχτερινά μαγαζιά που ως συνήθως ξεκινούσαν μετά τις 10.30-11 το βράδυ, πλέον παραμένουν κλειστά γιατί το ωράριο είναι πλέον απαγορευτικό για αυτούς. Αντίστοιχες αλλαγές έχουμε και σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι γάμοι γίνονται με μειωμένο αριθμό επισκεπτών και πολλές εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί. Ακριβώς έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως έχουμε και πολλές περιπτώσεις γάμων που ακόμα και γάμοι ακυρώνονται και αναβάλλονται, mm-hmm. γιατί κάποιοι κάπως διαφορετικά είχαν ονειρευτεί την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Από εκεί και πέρα κάποιες εκδηλώσεις είτε αναβάλλονται, ακυρώνονται, είτε προσαρμόζονται. Για παράδειγμα, οι εκδηλώσεις εδώ της δημοτικής επιχείρησης που αφορούν η εύηχη πόλη όπως τη χαρακτηρίζουμε, μια σειρά με 4-5 συναυλίες, θα πραγματοποιηθεί αλλά με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Μάλιστα. Ζήση, πώς φτάσαμε ως εδώ? Βεβαίως η Μαθεία έχει περιοχές που είχαν μπει ήδη σε αυστηρά μέτρα το προηγούμενο διάστημα, κυρίως η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα που είναι πολύ κοντά στην Μαθεία, όμως η ίδια η περιοχή μέχρι στιγμής δεν έβγαζε τόσο μεγάλο αριθμό για να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε? Η Μαθεία πραγματικά ήταν και για μας ένα μέσα εισαγωγικά σοκ, γιατί ήμασταν μέσα στις λευκές, μέσα στις καθαρές περιοχές για πολύ μεγάλο διάστημα και ξαφνικά είχαμε ένα πικ και μια συνεχή εμφάνιση κρουσμάτων. Mm-hmm. Οπωσδήποτε το γεγονός της μεγάλης της εγκύτητας με τη Θεσσαλονίκη, όπως και με τη Χαλκιδική, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ναι. Γιατί στην ουσία μην ξεχνάμε ότι η ποιοτική ανάλυση των κρουσμάτων, να θυμίσουμε ότι έχουμε ξεπεράσει στο σύνολο από την αρχή της πανδημίας τα 100 κρούσματα στην Μαθεία, είμαστε περίπου στα 110, τα οποία έχουν σημειωθεί κυρίως το τελευταίο διάστημα, αφορούν σε μεγάλο ποσοστό άτομα μικρών ηλικιών. Ναι. Και κυρίως εντοπίζονται σε άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει από διακοπές. Μάλιστα. Ζήση, κάτι τελευταίο. Γνωρίζω ότι κάποια από τα τεστ που γίνονται στην Μαθεία έρχονται και στην Κοζάνη που υπάρχει το μηχάνημα για να εξεταστούν εκεί. Τι ενημέρωση έχεις από τις δομές υγείας της περιοχής, αν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και αν υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση στο επόμενο διάστημα? Η τελευταία επικοινωνία που ήταν πριν από μία ώρα με τον διοικητή του νοσοκομείου Μαθείας, με τον κύριο Πλιόγκα, είναι ότι το νοσοκομείο αντιμετωπίζει την κατάσταση σε απόλυτη ετοιμότητα ακόμα και για να νοσηλεύσει. Το καινούργιο στην εδώ κατάσταση είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, έχουμε πλέον δυστυχώς κρούσματα και για διακομιδή, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν ανάγκη να μεταφερθούν στα νοσοκομεία αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Εδώ η κατάσταση είναι αυξημένης ετοιμότητας. Έχουν αυξηθεί και οι κλίνες της εντατικής, αλλά και το πρωτόκολλο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό μέσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να αποφευθεί έτσι το οτιδήποτε. Η νεότερη αναφορά είναι η χθεσινή, τα 8 κρούσματα, τα οποία τα 4 εντοπίζονται μέσω των τεστ του νοσοκομείου, τα 4 ιδιωτικά, και χρειάστηκε χθες μία 89χρονη να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη και σήμερα τα ξημερώματα ένας 40χρονος. Μάλιστα. Ζήση, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ καλή θερμά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα μείνουμε στο θέμα. Προσγνώση και συμμόρφωση το επόμενο βίντεο, αν μου επιτρέπετε ο όρος, για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλη είναι η οικονομική επιβάρυνση μιας περιοχής που έστω για 2 εβδομάδες μπαίνει σε καθεστώς μέτρων τέτοιου είδους, μερικού lockdown, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Πάμε να ακούσουμε επιχειρηματίες της περιοχής της Συμμαθίας να μας λένε το πώς αλλάζει ο προγραμματισμός τους από τη στιγμή που πλέον τα καταστήματα θα κλείνουν τα μεσάνυχτα και θα υπάρχει μια πολύ πολύ αυστηρή επίβλεψη τήρησης των μέτρων από τις αρχές. Στις 12 παρατέταρτο, μετά την εφαρμογή του μέτρου, τι είπατε στον κόσμο και τι σας είπαν οι ίδιοι πελάτες? Καταρχήν μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ο κόσμος ήταν ενήμερος και λειτουργήσε από μόνος του και γύρω στις 12 παρα 10 έφυγαν αυτομάτως όλοι μόνοι τους. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε εμείς καμία. Το ήξεραν όλοι από μόνοι τους και έφυγαν όλοι από μόνοι τους. Μάλιστα. Και μετά από αυτό το μέτρο, πώς σας επηρεάζει οικονομικά στην επιχείρηση? Οικονομικά θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ήδη τώρα, ας πούμε, συζητάω με τα παιδιά εδώ, οι οποίοι το 80% είναι φοιτητές και έβγαζαν ένα μεροκάματο στο δικό μας τον κλάδο. Τώρα δεν ξέρω, σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιες περικοπές. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς είχαμε δουλειά μας, ήταν αργά το βράδυ να δουλεύουμε, να κάνουμε. Είχαμε και αρκετές θέσεις εργασίες, πάρα πολλές. Εγώ δηλαδή προσωπικά είχα 8 θέσεις εργασίες. Με κάποια ένσημα που τους έδιναν τα παιδιά και με ροκάματα, πάρα πολύ καλά για τα σημερινά δεδομένα. Τώρα τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση, μας κοιτάνε μέσα στα μάτια τι απόφαση θα πάρουν. Είμαστε τόσο λυπημένοι που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Okay. Παιδάκια που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτό το μεροκάματο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ανάγκη. Μάθετε θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια όσο μπορούμε να κρατήσουμε. Ελπίζω αυτό το μέτρο γρήγορα να πάρει την άρση. Πολύ γρήγορα, δηλαδή μακάρι. Μάθατε για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση? Έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είχαν την πρακτική να έρχονται στη Βέρεια συχνά λόγω των κρουσμάτων αυτών καθεαυτών? Ναι. Τι μάθατε εσείς? Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Από ό,τι μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φανταζόμαστε ότι τα κρούσματα της Πέλλας επηρέασαν τον νομό μας. Mm. Κατά κάποια άλλα, αλλά δεν έχουμε άλλη ενημέρωση, τίποτε. Σαφώς. Τα κρούσματα δεν είναι πάρα πολλά. Νομίζουμε, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν νομίζουμε να είναι πάρα πολλά. Τώρα, για ποιο λόγο, ίσως να ξέρω κάποια πράγματα περισσότερο οι αρμόδιοι. Mm-hmm. Ναι, είναι θέμα υγείας, συμφωνούμε απολύτως, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πάντα. Από πίσω είναι η οικονομία και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Σας το λέω πάρα πολύ, δηλαδή, και ο γιος μου δουλεύει εδώ και του είπα τώρα, το λέω, αγόρι μου γλυκό, τα πράγματα άλλαξαν. Δεν θα κάνεις, λέω, 5 μεροκάματα, θα κάνεις μάλλον 2. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ισορροπίες όσο μπορούμε.